τον Ιανουάριο η πολιτική επικράτηση που κάποιοι είδαν και ως πολιτική κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ κτίστηκε σε ένα μάτσο ψέματα. Στο επτάμηνο που ακολούθησε, η διακυβέρνηση, πάλι με όρους πολιτικής κυριαρχίας κατά κάποιους, κτίστηκε σε ένα μάτσο ανακρίβειες και λάθη, κυρίως λάθη επιλογών. Διότι λάθος επιλογή ήταν η στρατηγική της σκληρής διαπραγμάτευσης από μία ακόμα λάθος επιλογή προσώπου του Βαρουφάκη, που οδήγησε την κατάσταση στα άκρα, διακινδύνευσε την παραμονή της χώρα στο ευρώ και έφερε το επαρθέστατο τρίτο μνημόνιο με το βαρύτατο οικονομικό κόστος για όλο τον ελληνικό λαό. Λάθος επιλογή ήταν η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος Βουλής, για να συνθέτει και να συμφιλιώνει, υποτίθεται. Την βρήκε μπροστά του ο Πρωθυπουργός όταν κινήθηκε απέναντί του και τώρα θα έλεγα ότι είναι ο πιο φανατικός κατηγορός του. Λάθος επιλογή ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ως υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης, παρακαλώ. Ένας λάτρης της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης, υπουργός παραγωγικής ανασυγκρότησης. Κάποιος ο οποίος για λόγους αρχής δεν έβλεπε ποτέ ιδιωτικές εταιρείες στο Υπουργείο. Αρνούνταν συστηματικά κάθε ραντεβού με ιδιωτικές εταιρείες, λες και η ανάπτυξη ή τα επενδυτικά κεφάλαια θα ερχόταν, ας πούμε, από κάποιο κρατικό οργανισμό. Λάθος επιλογές λοιπόν και σε στρατηγικές και σε πρόσωπα, εκεί βασίστηκε η επτάμινη διακυβέρνηση της χώρας από το ΣΥΡΙΖΑ. Όμως και η αποδόμηση ή η πτώση, αν θέλετε, του ΣΥΡΙΖΑ από την τροχιά της εξουσίας, τουλάχιστον αυτό ευχόμαστε να γίνει την επόμενη των εκλογών, οπωσδήποτε όμως έχουμε να κάνουμε για αποδυνάμωση και πολιτική κατάπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, βασίζεται σε 1,5 ακόμα μεγάλο ψέμα. Γιατί λέω 1,5? Το μισό είναι όλα αυτά που ακούμε για το παλιό και το νέο. Υπόθηκαν από τον κύριο Καλατζή πολλά και ενδιαφέροντα και σωστά επ' αυτού. Εγώ απλά θα συμπληρώσω και θα πω ότι το παλιό είναι το παλιό πασό που έχει ενσωματωθεί όλο στο ΣΥΡΙΖΑ και το νέο είναι το νέο μνημόνιο που επίσης είναι δημιούργημα ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το παλιό και αυτό το νέο. Το ένα μεγάλο ψέμα είναι το περίφημο ζήτημα της ηθικής ανωτερότητας της αριστεράς, το οποίο καταραίει τώρα με πάταγο. Αποδομούνταν από διάφορα περιστατικά και υποθέσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας του μήνες που πέρασε. Να θυμηθώ τους πελάτες Κατρούγκαλου που διορίστηκαν στο δημόσιο, τα χρήματα της μητέρας Βαλαβάνη που βγήκαν έξω από τη χώρα λίγο πριν την επιβολή του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίου, προφανώς λόγω της ειδικής σχέσης που είχε η κυρία Βαλαβάνη και της προνομιακής πληροφόρησης που είχε για το τι θα γινόταν. Να θυμηθώ τα χρήματα του κυρίου Μάρδα για τις σπουδές της χώρας στο εξωτερικό, η οποία δεν πήγε να σπουδάσει, αλλά προφανώς χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία. Τι να πρωτοθυμηθώ. Το κερασάκι όμως στην κούτα και το αποκορύφωμα ήταν η περίφημη υπόθεση του μέντορα του Πρωθυπουργού. Εγώ λέω ότι με όποιον δάσκαλο καθίσεις τέτοια γράμματα να μάθεις, του βασικού υπουργού του κυβερνητικού σχήματος, του κυρίου Αλέκου Φλαμπουράκη. Και θα διαφωνήσω εδώ με τον Γιώργο τον Καλατζή περί του νομίμου ηθικού, διότι όντως αυτό που έκανε δεν ήταν ηθικό, αλλά δεν ήταν και νόμιμο. Ήταν παράνομο. Και εξηγούμε. Ο κ. Φαμπουράδης ήταν μέτροχος σε εργολειπτική εταιρεία του Δημοσίου. Θα έπρεπε, προκειμένου να έχει δικαίωμα να παίρνει έργα από το Δημόσιο, να φύγει από μέτοχος, να πουλήσει δηλαδή τις μετοχές του και να εγκαταλείψει αυτή την ιδιότητα. Διότι κατά το άρθρο 43, αν δεν κάνω λάθος, του Συντάγματος, τα μέλη της κυβέρνησης δεν επιτρέπεται να συνάπτουν οποιαδήποτε μορφή σύμβασης με το Δημόσιο, από την οποία γεννάται όφελος υπέρ αυτών οι τρίτων, και αυτό ισχύει και για οποιοδήποτε μορφής εταιρεία στην οποία συμμετέχει μέλος της κυβέρνησης ως κύριος μέτοχος ή βασικός εταίρος κτλ. Επομένως, δεν είχε δικαίωμα η εταιρεία στην οποία ο κ. Φαμπουράδης ήταν μέτοχος να συνάπτει συμβάσεις με το Δημόσιο, σαν αυτή τη σύμβαση για την κατασκευή του αληφτικού αυτού καταφυγίου στην Πελοπόννησο, να μην πούμε σε λεπτομέρειες επ' αυτού. Εκτός αν ο κύριος Λαμπουράδης πουλούσε και έφυγε. Το ερώτημα είναι, πούλησε γέρος και έφυγε?
Εγώ θεωρώ ότι είναι άλλον ένα μεγάλο ψέμα ότι και καλά έχει καθαρίσει από αυτή την εταιρεία και δεν είναι μέτοχος πια, διότι αποδείχθηκε πλέον και αποδείχθηκε πέραν πάσης αμφιβολίας ότι προσπάθησε όταν το θέμα έσκασε στη δημοσιότητα άρον-άρον να πάει να συνάψει ένα ιδιωτικό συμφωνητικό μεταχρονολογημένο, σε άλλη ημερομηνία δηλαδή, και αυτό το επικύρωσε στο γνήσιο της υπογραφής που, στο αρχηγείο της αστυνομίας παρακαλώ. Τι δεν καταλαβαίνετε. Τι δεν καταλαβαίνετε και τι δεν καταλαβαίνει ο κόσμος από αυτό. Ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο για το γνήσιο της υπογραφής στο αρχηγείο της αστυνομίας. Δεν ξέρω αν έβαλε και την σφραγίδα ο αρχηγός της Ελλάς. Αυτό μένει να αποδειχθεί. Μεταχρονολογημένο. Μεταχρονολογημένο. Όχι, δεν το ξέρω.